Μινάς. Να δούμε αυτό το βίντεο. Κύριε Πιερή, ενώ παρακολουθούμε τις εικόνες, δώστε μας λίγο το τι ακριβώς έγινε. Είδαμε, υπάρχουν δύο βίντεο, ένα από αρχές του Ιουλίου και ένα χθεσινό, σωστά? Ακριβώς. Η εκπαίδευσή μας, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μετά και των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, έχει ξεκινήσει κανονικά. Διεξάγεται η εκπαίδευση τόσο των ειδικών μας όπλων, αλλά και σε όλη την Εθνική Φρουρά. Στα πλαίσια αυτά, αρχές του Ιούλη είχε γίνει σε συνεργασία με την Ελλάδα, μια πτώση ελεξοδοτιστό με στατικό ημάντα, όπως ονομάζεται στρατιωτικά, με χρήση 130, όπου είχαμε επιπτώσει ελεξοδοτιστών. Το βίντεο τελευταίο που έχουμε δημοσιεύσει χθες ήταν... Πριν πάμε στο χθεσινό, αυτό που βλέπουμε είναι από σε 130 και έγινε αρχές Ιουλίου, σωστά? Μάλιστα. Και το τελευταίο που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα είναι από τις τελευταίες ημέρες που γίνεται εκπαίδευση επιχειρησιακής πτώσης με αλεξίπτωτο ελευθέρας πτώσης. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, σωστά. Μάλιστα. Ναι, επειδή δεν έχω μπροστά μου την οθόνη, είναι λίγο παραδείγμα. Αυτό το έχω δει, είναι το χθεσινό αυτό. Ναι, μάλιστα, ναι. Μπράβο, ναι. Σε αυτή την εκπαίδευση, αρχικά οι εκπαιδευόμενοι που είναι στελέχη της Εθνικής Φρουράς κάνουν ελεύθερη πτώση από το ύψος των 10.000 ποδών με αεροπορικά μέσα της Εθνικής Φρουράς. Ξεκινούν τις πτώσεις πρώτα χωρίς τον ιδιαίτερα περιουσιακό τους φόρτο και ολοκληρώνουν την εκπαίδευση με πλήρης φόρτο μάχης, ώστε και χαρακτηρίζεται αυτό το άλμα περιουσιακό, διότι με την προσγείωση στο έδαφος είναι έτοιμοι να αναλάβουν οποιαδήποτε αποστολή σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου χρειαστεί. Στο συγκεκριμένο άλμα είναι συγκεκριμένες ζώνες ρήψης που έχουμε καθορίσει. Ήταν με απόλυτη επιτυχία, όπως βλέπετε στις εικόνες. Ποιες περιοχές επιλέγονται? Καλύτερα να μην πούμε λεπτομέρειες, Κυριάκο μου. Είναι περιοχές οι οποίες μας προσφέρονται που υπάρχει αναπτυγμένο έδαφος και μπορούμε να κάνουμε τις πτώσεις. Είναι καθαρά για εκπαίδευση τώρα. Αλλά ολοκληρώνοντας αυτή την εκπαίδευση, είναι σε θέση οι δικές μας δυνάμεις να επέμβουν όπου χρειαστούν για να ενισχύσουν είτε να επιχειρήσουν σε μετόπιστε ή ό,τι άλλο επιτάσσει οι πειρασιακοί μας οδηγίες και οι ανάγκες που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Ενώ βλέπουμε αυτές τις εικόνες, η ορκομοσία ολοκληρώθηκε, όλοι οι νεοσύλλεκτοι πήγαν στα στρατόπεδα, στις μονάδες τους και περιμένουν τώρα την ορκομοσία. Ακριβώς. Επί ευκαιρία να πω και να ευχαριστήσουμε τους νεαρούς μας, διότι φέτος κύλησαν όλα ομαλά, διότι πρώτα απ' όλα τήρησαν ακριβώς την ημερομηνία και ώρα κατάταξης. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι, αφού ήρθαν στην ημέρα και στην ώρα τους, μπορέσαμε εμείς εύκολα να προχωρήσουμε στην διαδικασία κατάταξης. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη συμφόρηση. Μετά από την ολοκλήρωση έπαιρναν το γεύμα τους ή στο στρατόπεδο που παρουσιάστηκαν στα κατατόπους ΚΕΝ και στη συνέχεια το απόγευμα μεταφέροντας τις μονάδες τους και μπορούσε μετά η μονάδα να αναλάβει και έχει ξεκινήσει η βασική στρατιωτική εκπαίδευση όλων των νοσηλέκτων. Να θυμίσουμε ότι 31 του μήνα θα γίνει η ορκομοσία σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς για όλους τους νοσηλέκτους. Για άλλη μια φορά να πούμε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να καλέσουμε τους γονείς με περηφάνεια να παρακολουθήσουν αυτές τις ορκομοσίες για καθαρά τους λόγους της πανδημίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να έχουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα της υγείας των νεοσυλλέκτων μας αλλά και όλων του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς. Άρα όλοι πήγαν στις μονάδες που πρέπει, πήραν και τις πρώτες εξόδους φαντάζομαι, έχουν πάει στο σπίτι τους. Ακριβώς δηλαδή, όπως είχαμε πει, ναι. Έχουν πάρει τις πρώτες εξόδους, τόσο οι διαμένοντες σε μακρινές αποστάσεις όπου τους είχαμε δώσει δύο συνεχόμενες διανυκτερεύσεις το Σαββατοκυριακό, αλλά και οι άλλοι κάθε 3-4 μέρες παίρνουν μία διανυκτέρευση, μεταβαίνουν στο σπίτι να ξεκουραστούν και να επανέλθουν ξανά να συνεχίσει η στρατιωτική του εκπαίδευση. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Νικήτα, ότι είχαμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την τοποθέτηση, όπως είδαμε το σύστημα που δούλεψε, ένα 75% είχε τοποθετηθεί στη φρουρά επιθυμίας και να σας πω απλά όπως έχω μπροστά μου τα στοιχεία, το 50% έχει πάρει και την πρώτη επιθυμία και πρώτη επιθυμία όπλου και φρουράς και όπλου έχουν ικανοποιηθεί οι νεοσύλλεκτοι. Η μόνη που σε εισαγωγικά είναι λίγο αδικημένη είναι Κλεμεσού και Πάφου που δυστυχώς
Δεν έχουμε ικανό αριθμό στρατοπέδων να μπορέσουν να υπηρετήσουν όλοι οι μειοσύλλεκτοί μας από αυτές τις επαρχίες και αναγκάζομαστε να τους τοποθετούμε σε άλλες φρουρές. Άρα ευνοήθηκαν οι Λευκοσιάτες. Λευκοσία, Λάρνακα, ελεύθερη περιοχή αμοχώς του νήσου Κόρνου, Κλήρου και Κακοπετριάς έχουν τοποθετηθεί το 100% στη φρουρά επιθυμίας τους. Μάλιστα. Και μένει μόνο ένα ποσοστό της Λεμεσού και της Πάχου που δυστυχώς έχουν τοποθετηθεί σε φρουρά νήσου Κόρνου και στην Κλήρου. Δεν μπορούσαμε διαφορετικά να το κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν τόσα στρατόπεδα σε αυτές τις περιοχές. Τα στρατόπεδα μας γνωρίζετε πολύ καλά που βρίσκονται και πώς είναι προσανατολισμένη η εθνική φρουρά για τον αμυντικό σχεδιασμό μας και για την επιχειρηματική μας κατάσταση. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο.